βασιλείας, η εβδόμη βασιλεία η οποία ούπο ήρθε, δηλαδή ακόμη δεν ήρθε, δεν είχε δηλαδή έρθει, θα αναφανεί επί της εποχής του συγγραφέως, η οποία θα ήρθε το μετά την έκτην βασιλεία, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Είναι πάνω ό,τι αντιχριστιανικών υπάρχει στα ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία γεννήθησαν μετά την κατάλυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή, μετά από την κατάλυση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, βλέπουμε τα έθνη της Ευρώπης να γίνονται άθεα πλέον και να καταδιώκουν έμμεσα τους χριστιανούς, όχι άμεσα. Δεν δημιουργούν πλέον τους ιδίους διωγμούς τους οποίους έκανε ο Νέρον και οι άλλοι, αλλά δημιουργούν όμως ένα κλίμα εναντίον του χριστιανισμού, όπως ακριβώς δημιουργείται και σήμερα στην Ελλάδα μας. Αυτή τη στιγμή δεν καταδιώκεται ο χριστιανισμός επισήμως, δηλαδή δεν έρχεται τώρα στην Εκκλησία ένα τάγμα από στρατιώτες και οπαδούς του κράτους και να μπουν μέσα να μας πιάσουν και να μας δέσουν και να μας οδηγήσουν στα σφυλακά και τα μαρτύρια. Πλην όμως καταδιώκεται ο χριστιανισμός. Πώς καταδιώκεται ο χριστιανισμός? Όταν καταδιώκεται η προσευχή στα σχολεία. Όταν καταδιώκεται ο εκκλησιασμός των μικρών παιδιών. Όταν στα τηλεοράσεις αυτή τη στιγμή διδάσκουν το σεξ. Όταν θέλουν να βάλουν αυτό το σεξ μέσα στα δημοτικά σχολεία και να διδάξουν τα μικρά τα μωρά από τώρα τι είναι σεξ. Τι είναι σεξ? Μια λέξη όχι ελληνική, μια λέξη διαβολική, η οποία εμφανίστηκε. Δεν λέγουν να διδάξουν τα μωρά πορνεία, λέγουν να τα διδάξουν σεξ, πάνε να το καλύψουν αυτό. Αλλά τη λέξη της Αγίας Γραφής δεν την αναφέρω. Η Αγία Γραφή έχει περισσότερα και ασυγκρίτως παρησία και αυτά τα ασθενή πλάσματα εις τον κόσμο αυτών δεν έχουν την δύναμη να πούν τη λέξη της Αγίας Γραφής. Πες την Κυρία ότι αυτή τη στιγμή θέλω να διδάξω με την τηλεόραση την πορνεία. Όχι, λέγει το σεξ. Τι είναι σεξ, τι είναι σεξ, πού το βρήκες, τη λέξη είναι αυτή που τη βρήκες, διαβολική δεν είναι? Την βάφτισε ο τρισκατάρατος ο διάολος, της έβαλε να παίξει όπως το κινήνο που του βάζει τη ζάχαρη. Και αντί να λέγεται πορνεία για να σηκώνεται η τρίχα του ανθρώπου που λέγει η Αγία Γραφή, λέγει σεξ. Καντημένο, όμορφο. Ας το να το καταπιεί, λέει. Θα το καταπιεί έτσι. Και το καταπίνουν οι άνθρωποι. Τα περιοδικά, οι εφημερίδες. Σεξ, σεξ, σεξ. Όπου πάει, σεξ. Σύξυλος δηλαδή ο άνθρωπος έπεσε. Αυτό ήταν. Με τα σεξ. Αυτή η κατάσταση. Σ' ολόκληρος ο κόσμος έχει πέσει από την άλλη πλευρά. Και έγινε σάρκα, αυτό το οποίο είπε ο Κύριος μας, θέλω να εξαφανίσω τον άνθρωπο για το είναι αυτόν σάρκα, λέει. Με αρνήθηκε, λέει, δεν βλέπει τίποτε, φαγητό και σάρκα, λέει. Αυτά τα δύο έμειναν στον άνθρωπο. Δι' αυτό, λέγει, θέλω να τον εξαφανίσω. Και είναι τούτο ακριβώς ότι η Παναγία μας ανακόπτει την δικαία αναγνάστηση του Κυρίου.